Καλησπέρα σας. Φέτος, 2020, παράλληλα που βιώνουμε με υπερταχύτητες και μεγάλες εξελικτικές ευκαιρίες για την ανθρωπότητα τις μεγάλες πνευματικές πλανητικές διεργασίες αυτής της δεκαετίας, βιώνουμε με αφορμή μια πανδημία στον πλανήτη μας, μια πρωτόγνωρη κατάσταση μέτρων δημόσιας χειραγώγησης. Με αφορμή τη σημερινή γιορτή της ανθρωπότητας, διάλεξα για την παρούσα ομιλία κάποια από τα λόγια του διδασκάλου Θεβετανού που δόθηκαν 2 χρόνια μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο και αναφέρονται στο βιβλίο της Αλίκης Μπέιλι «Η εξωτερήκευση της ιεραρχίας». Τα διαλέγω με προσωπικό μου σκοπό να υπενθυμίσω κάποια πράγματα στους συνειδητούς αδελφούς εργάτες της εξωτερήκευσης, του νέου ιεραρχικού ομίλου και του νέου ομίλου εξυπηρετητών. Τον Ιούνιο του 1947, ο διδάσκαλος Τιβετανός είπε αναφερόμενος σε όλους τους ζηλωτές και μαθητές: «Η ευκαιρία είναι τόσο μεγάλη που σας ζητώ να αντιμετωπίσετε τις επιλογές σας και θα σας αφήσω ελεύθερους να αποφασίσετε. Όμως να γνωρίζετε και να συνειδητοποιήσετε ότι το τι θα αποφασίσετε θα επηρεάσει οριστικά τη δραστηριότητα του υπόλοιπου της ζωής σας και εδώ βρίσκεται η πρόκληση για σας. Οι μέσοι ζηλωτές και νοήμονες άνθρωποι έχουν την τάση να δίνουν έμφαση στην τωρινή πολυπλοκότητα των ανθρώπινων υποθέσεων και να πιστεύουν ότι οι άνθρωποι παντού έχουν επιβαρυνθεί. Έτσι προσφέρουν στον εαυτό τους έναν άλογο άλωθη. Είναι ουσιαστικό να αναγνωρίσετε όλοι οι ζηλωτές ότι στη θέση που βρίσκεστε τώρα, ανάμεσα σε ανθρώπους που είναι καρμικοί συνεργάτες σας, και με τον ψυχολογικό και φυσικό εξοπλισμό με τον οποίο είστε περικισμένοι, μπορείτε και πρέπει να εργαστείτε. Δεν υπάρχει κάποια κατάλληλη πίεση που να ασκείται στην υπηρεσία της ιεραρχίας. Η κατάσταση είναι απλή και ξεκάθαρη. Να το γνωρίζετε και να το μεταδίδετε. Κατανοήστε το και επανατοποθετηθείτε. Τα ερωτηματικά που προβάλλουν σε κάθε ειλικρινή καρδιά είναι: πώς μπορώ εγώ προσωπικά να ανταποκριθώ σε αυτή την πρόκληση? Τι μπορώ να κάνω ειδικά? Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει κάθε ζηλωτής? Ας προβάλλουν οι απαντήσεις που ο καθένας μπορεί να αναγνωρίσει και να διεκδικήσει στη ζωή του να εφαρμόσει. Όσο πιο κοντά είναι ο ζηλωτής στην πηγή του πνευματικού φωτός και της δύναμης, τόσο πιο δύσκολο είναι το πρόβλημά του και την ίδια στιγμή τόσο πιο ξεκάθαρη γίνεται η κατανόησή του για τα γεγονότα. Το πετυχαίνει βλέποντας πέρα από τις λεπτομέρειες που βρίσκονται στο προσκήνιο. Γιατί όταν διαχωρίζει κάποιος τον εαυτό του από τις λεπτομέρειες που κατακλείζουν την καθημερινή του ζωή, που είναι συνήθως μια καθημερινή ζωή με πολυπλοκότητες και αγωνίες, τότε το πρόβλημα γίνεται σχετικά απλό και ξεκάθαρο. Οι δυνάμεις του κακού είναι ακόμα δραστικές. Μπορεί να έχουν επιστοχωρήσει, αλλά είναι ακόμα πανίσχυρες. Εργάζονται υποκειμενικά και μοχθούν για ένα σταθερό κράτημα. Τρέφουν έξυπνα την παγκόσμια αγωνία, τον παγκόσμιο φόβο, την παγκόσμια ανασφάλεια, με σκοπό να δημιουργήσουν ένα άλλο σημείο παγκόσμιας έντασης. Μέχρι αυτές οι 3 πηγές της παγκόσμιας έντασης να αναγνωριστούν και ορθά να αντιμετωπιστούν, η ζωή του ζηλωτή και ακόμα περισσότερο του μαθητή, είναι σκληρή και έτσι παραμένει. Γιατί οι ανεπτυγμένοι διανοητές και εργάτες, όταν ανοίγουν την καρδιά τους και το νου, τότε και συμμετέχουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μάζα των ανθρώπων παντού και έχουν επίγνωση για τις πνευματικές δυνατότητες που βρίσκονται μπροστά και για το έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε να σφραγιστεί η πύλη του κακού, και έχουν επίγνωση για τις εκπληκτικές και μοναδικές συνθήκες με τις οποίες είναι αντιμέτωποι εκείνοι που αναγνωρίζουν και αποδέχονται την επικείμενη επιστροφή του Χριστού. Καθώς ο μαθητής αντιμετωπίζει τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά γεγονότα και τις δυνατότητες, έχει την τάση να καταγράφει μία αίσθηση ολοκληρωτικής απογοήτευσης. Γιατί ενώ επιθυμεί βαθιά να βοηθήσει, δεν γνωρίζει τι να κάνει. Η κατανόησή του για τις δυσκολίες, η καθαρότητά του για τις εξωτερικές και εσωτερικές δυνάμεις που του αντιτίθενται, τον κάνουν να μένει άπρακτος,
και να αναρωτιέται. Υπάρχει χρησιμότητα για οποιαδήποτε προσπάθεια μπορώ να κάνω. Μήπως να αφήσω το εξελικτικό ρεύμα τελικά και μακρόχρονα να φέρει τον θρίαμβο του καλού. Υπάρχει λόγος να προσπαθήσω να το κάνω τώρα. Αυτό βγαίνει σαν φυσική αντίδραση όταν εξετάζονται οι τομείς της διαμάχης, της διεθνούς απληστίας, όταν εξετάζονται τα εγωστικά κίνητρα των εθνικών μονάδων σε συνδυασμό με τη βαριεστημένη απάθεια των μαζών επειδή κυρίως διακατέχονται από έντονη δυσπιστία. Αυτοί οι παράγοντες που προκαλούν βαθιά αποθάρρυνση και αίσθηση μηδαμινότητας στους σκεπτόμενους άντρες και γυναίκες θα πρέπει τώρα να αντιμετωπιστούν με κουράγιο, με αλήθεια και με κατανόηση. Με προθυμία να μιλήσουν με γεγονότα, με απλότητα και αγάπη. Ο νέος όμιλος εξυπηρετητών του κόσμου πρέπει να γνωρίζει ότι εκείνο που θα απομακρύνει την αίσθηση της απογοήτευσης, η οποία χωρίς αμφισβήτηση υπάρχει και η οποία βασίζεται σε πραγματικές συνθήκες, είναι η αποδοχή και η ανάπτυξη μιας κατάστασης του νου, η οποία θα βασίζεται στην πίστη και στην αλήθεια ιστορικών αρχείων. Τα αρχεία αυτά μαρτυρούν τις τόσες πολλές εμφανίσεις σε κρίσιμες στιγμές των ανθρώπινων υποθέσεων και τους τόσους πολλούς παγκόσμιους σωτήρες, από τους οποίους ο Χριστός ήταν ο μεγαλύτερος. Ο νέος όμιλος εξυπηρετητών πρέπει σήμερα να πάρει τη θέση του, να αναγνωρίζει τους παράγοντες που εμποδίζουν, αλλά να μην δεχτεί να απογοητευτεί από αυτούς. Να μην αφήσει κανέναν και τίποτα να τον απογοητεύσει. Να γνωρίζει τα εμπόδια, πολλά από τα οποία είναι οικονομικά και βασίζονται στην υλική απληστία. Και μετά να επιδείξει μια τέτοια επιδεξιότητα στη δράση και ένα τέτοιο εμπορικό δαιμόνιο, ώστε να υπερνικηθούν αυτά τα εμπόδια. Ο νέος όμιλος εξυπηρετητών πρέπει να προχωρήσει ξεκάθαρα μέσα από τις δυσκολίες του κόσμου και διατηρώντας έμψυχο το πεντάκτηνο αστέρι του μπροστά του, διατηρώντας την ψυχή του νικήτρια πάνω στην προσωπικότητά του, να περάσει άθικτος και με επιτυχία μέσα από όλους τους παράγοντες της απογοήτευσης. Σε μια προσπάθεια να εκθέσουν την αλήθεια και να διευκρινιστούν τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν, οι ζηλωτές έχουν την τάση να ρωτούν «Γιατί δεν έρχεται ο Χριστός? Γιατί δεν έρχεται με αυτές τις τελετές και πομπές που οι εκκλησίες περιγράφουν για το γεγονός του να έρθει και να δείξει τη Θεία δύναμή του, να αποδείξει πιστικά την αυθεντία και τη δυναμικότητα του Θεού και έτσι να τερματίσει την αγωνία και τη δυστυχία μας?» Να η απάντηση που μας δίνει ο διδάσκαλος. Να θυμάστε ότι ο κύριος στόχος του Χριστού δεν είναι να επιδείξει δύναμη, αλλά να δημοσιοποιήσει το Βασίλειο του Θεού, τον Βασίλειο των ψυχών που ήδη υπάρχει. Να το καταστήσει γνωστό και δημόσιο. Να το ανοίξει ευρέως για την ανθρωπότητα. Επίσης, ήδη έχει έρθει ξανά πριν 2.000 χρόνια και δεν αναγνωρίστηκε. Θα αναγνωριστεί αυτή τη φορά? Μπορείτε να ρωτήσετε, γιατί δεν θα αναγνωριστεί? Επειδή οι καρδίες των ανθρώπων δεν έχουν ακόμα θεραπευθεί από την αρρώστια που λέγεται εγωισμός. Και τα μάτια των ανθρώπων είναι ακόμα τυφλωμένα από τα δάκρυα του αυτοεκτριμού λόγω εγωκεντρισμού. Πού είναι τα δάκρυα της μετάνοιας? Επειδή εκείνοι που θα μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν και που επιθυμούν έντονα την επιστροφή του, δεν είναι πρόθυμοι να κάνουν τις αναγκαίες θυσίες. Επειδή η αναγνώρισή του απαιτεί ένα κόσμο που θα έχει μέσα του αποτελεσματικούς εργάτες και πνευματικά σκεπτόμενους ανθρώπους και που θα είναι αρκετοί σε αριθμό και δράση. Αυτοί θα αλλάξουν την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. Αυτοί θα επηρεάσουν βαθιά τη συνείδηση των ανθρώπων παντού. Χρησιμοποιήστε το σύγχρονο αποκρυφισμό και την επιτυχία της επιστημονικής πνευματικής διαβίωσης επειδή θα αναγνωρίζονται όλο και πιο ευρέως και στην καρδιά των ανθρώπων η ελπίδα αυξάνει. Να μια άλλη απάντηση του διδασκάλου πάνω στην οποία αξίζει να στοχαστούμε. Ο Χριστός και η πνευματική ιεραρχία δεν παρεμβαίνουν πάνω στο θείο δικαίωμα της ανθρωπότητας να επιτύχει την απελευθέρωση, πολεμώντας η ίδια για την ελευθερία ατομικά, εθνικά και διεθνώς. Δεν παρεμβαίνουν ούτε με κίνητρο την επίσπευση της νίκης του καλού.
Όταν η αληθινή ελευθερία θα καλύπτει τη γη, τότε θα δούμε το τέλος της τυραννίας πολιτικά και θρησκευτικά. Εδώ ο διδάσκαλος διευκρινίζει. Αναφέρομαι σε εκείνη την πολιτική κατάσταση που θα κυβερνούν οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν αναφέρομαι εδώ στη σύγχρονη δημοκρατία. Ο άνθρωπος καλής θέλησης, ο μέσος ζηλωτής και ο μαθητής έχουν επιθυμία να κάνουν το καλό και να εκπληρώσουν τους πνευματικούς τους στόχους. Επειδή έχουν σταθερή επίγνωση της πρόκλησης των καιρών και της ευκαιρίας που προσφέρεται, αυτή η κατάσταση βασανίζει διαρκώς τη συνείδησή τους. Εξαιτίας του ότι θεωρούν πως είναι πραγματικά λίγο ό,τι ως δική τους πράξη συμβαίνει για να βοηθήσουν αυτούς τους στόχους τους. Γιατί? Επειδή η πνευματική τους ζωή παραμένει ένα δευτερεύον ζήτημα. Η πνευματική τους ζωή μπορεί να είναι τόσο πολύτιμη για αυτούς που την κρατούν προσεκτικά για τον εαυτό τους και μάλιστα συχνά φοβούνται να την αναφέρουν ακόμα και στα πιο αγαπητά τους πρόσωπα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι προσπαθούν να συμμορφώσουν τις πνευματικές τους προσπάθειες με τη συνηθισμένη εξωτερική τους ζωή, μοχθώντας να βρουν χρόνο για τα πνευματικά τους με έναν ασήμαντο και ακίνδυνο τρόπο. Το πρόβλημα είναι ότι ψάχνουν για άλοθη, άλοθη για τον εαυτό τους. Πολλές φορές δικαιολογούν τον εαυτό τους με τέτοια επιτυχία που καταλήγουν να αποφασίσουν πως αυτό που κάνουν είναι ό,τι πιο καλό μπορεί να γίνει με τις δεδομένες συνθήκες. Η αλήθεια είναι ότι κάνουν τόσα λίγα, ώστε πιθανόν να αφιερώνουν για το έργο μία ώρα, ίσως και δύο από τις 24. Κρύβονται πίσω από το άλοθη ότι οι υποχρεώσεις του σπιτιού ή του επαγγέλματος ή οι άλλοι τους εμποδίζουν να κάνουν περισσότερα και δεν αντιλαμβάνονται ότι με δεδομένη τη διακριτικότητα και τη στοργική κατανόηση, το οικογενειακό τους περιβάλλον, για παράδειγμα, μπορεί και πρέπει να γίνει ο χώρος στον οποίο θα θριαμβεύσουν. Ξεχνούν ότι δεν υπάρχουν συνθήκες στις οποίες το πνεύμα του ανθρώπου δεν μπορεί να νικήσει ή συνθήκες στις οποίες ο ζηλωτής δεν μπορεί να διαλογιστεί, να σκεφτεί, να προετοιμάσει το δρόμο για το θείο έργο. Το θέμα είναι, ενδιαφέρεσαι αρκετά και γνωρίζεις τη σημασία της θυσίας και της σιωπής? Αν ναι, τότε οι συνθήκες και το περιβάλλον δεν προσφέρουν κανένα αληθινό εμπόδιο για την πνευματική ζωή. Έχεις το άλοθη της κακής υγείας ή του καταφαντασία να στενεί? Τότε αφιερώνεις τόσο χρόνο για τη φροντίδα του εαυτού σου, ώστε οι ώρες που θα μπορούσαν να αφιερωθούν στο έργο των διδασκάλων σοβαρά και άμεσα να περιορίζονται. Είσαι τόσο προκατηλημένος με το να νιώθεις άρρωστος ή να κρυολογείς ή με φανταστικά προβλήματα καρδιάς, ώστε η σωματική σου συνείδηση αναπτύσσεται σταθερά μέχρι που τελικά δεσπόζεις τη ζωή σου. Τότε είναι πολύ αργά να κάνεις οτιδήποτε. Η μόνη θεραπεία για αυτήν την αδράνεια που έρπει είναι να αγνοήσεις το σώμα και να χαρείς τη ζωντάνια της υπηρεσίας. Αυτή η υπηρεσία οδηγεί σε μια μακρύτερη ζωή. Δεν αναφέρομαι εδώ σε κάποια συγκεκριμένη ασθένεια ή σε κάποιες σοβαρές φυσικές προδιαθέσεις. Σε αυτές βεβαίως και πρέπει να δοθεί κατάλληλα η σωστή φροντίδα και προσοχή. Αναφέρομαι όμως στους χιλιάδες ασθενικούς άντρες και γυναίκες που είναι προκατηλημένοι με τη φροντίδα του εαυτού τους και έτσι ξοδεύουν ώρες από τον χρόνο που θα μπορούσε να δοθεί στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Ζητώ από εκείνους που επιζητούν να βαδίσουν την ατραπό της μαυτίας, να απελευθερώσουν για την υπηρεσία της ιεραρχίας εκείνες τις πολλές ώρες που ξοδεύονται σε άσκοπη φροντίδα για τον εαυτό τους. Έχεις το άλοθη του φόβου? Οι άνθρωποι φοβούνται να μιλήσουν σε άλλους για τα πράγματα του Βασιλείου του Θεού. Φοβούνται μήπως περιφρονηθούν ή χαρακτηριστούν ιδιόρυθμοι ή ενοχλητικοί. Επομένως, παραμένουν σιωπηλοί. Χάνουν την ευκαιρία και δεν ανακαλύπτουν ποτέ πόσο έτοιμοι είναι οι άνθρωποι να συζητήσουν για αυτή την πραγματικότητα, για την άνεση και την ελπίδα που μπορεί να φέρει η σκέψη της επιστροφής του Χριστού ή για το συμμερισμό του πνευματικού φωτός. Αυτό είναι ουσιαστικά μια μορφή πνευματικής δειλίας, που είναι τόσο διαδεδομένη, ώστε είναι υπεύθυνη για την απώλεια εκατομμυρίων ωρών παγκόσμιας υπηρεσίας. Η δραστηριότητα της θέλησης για το καλό προώθησε την ανθρωπότητα
προς μια μεγαλύτερη ακτινοβολία και μια σταθερά βαθυνόμενη νοήμωνα ανταπόκριση. Η δραστηριότητα της ίδιας της ανθρωπότητας προς το παρόν ναι μεν είναι όλο χάος, αναταραχή και σύγχυση, πόνο, μπέρδεμα, διαταραχές, αλλά έχει νοητική επίγνωση των απεριόριστων δυνατοτήτων της. Και παρόλο που δεν έχει καμία αίσθηση συνοχής ή κάποια αντίληψη για το όλον και για τη μία ανθρωπότητα, όμως πολεμά συναισθηματικά με όποιο σχέδιο της φαίνεται το πιο καλό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που ονομάζουμε αδράνεια δεν είναι μόνο ψυχολογικό θέμα. Στη φύση της συμμετέχουν οι ποιότητες της ίδιας της ύλης ή της ουσίας. Η αδράνεια στη φιλοσοφία της Ανατολής καλεί τετάμας και είναι η πιο αργή και κατώτατη όψη της υλικής ουσίας. Όταν μετουσιώνεται σε ανώτερη ποιότητα γίνεται ράτζας και φτάνει στην ανώτατη ποιότητα του ρυθμού που καλείται σάτβα. Βρείτε την ποιότητα της δραστηριότητάς σας και αρνηθείτε να κρυφτείτε πίσω από άλοθη. Όλοι μας μπορούμε ενεργά να δραστηριοποιηθούμε με καλή θέληση και επικοδομητικά. Μπορούμε να συνταχθούμε με τη δραστηριότητα της αγάπης του Θεού που έρχεται σε ενεργό εξωτερική δραστηριότητα πάνω στο φυσικό πεδίο, μέσα από τους διδασκάλους και εσωτερικούς οδηγούς. Παρότι συχνά δεν αναγνωρίζονται για αυτό που είναι, εργάζονται με ισχυρή θέληση για να διευρύνουν τον ορίζοντα της ανθρωπότητας. Για όλους μας, στην εσωτερική ενότητα, ας έρθει το όραμα και η ενόραση. Ας αποκαλυφθεί το μέλλον της αγάπης. Σας ευχαριστώ.